Πρέπει να καταλάβεις ότι η χρονιά... Στην οικογένειά μου υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ο ένας είναι ο γυναικείος, που είναι αισιόδοξος και βασίζεται στην κατανόηση και ένα αυθόρμητο ενθουσιασμό. Θανάση μου, αυτό που πρέπει να προσπαθήσεις να αλλάξει συμπεριφορά μέσα στην τάξη. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσω να σε προβάσω και τελειώνει χρονιά. Να λίγο να προσπαθήσεις και πέρασες. Δεν μπορείς να γίνεις άνθρωπος για δύο μέρες. Θα προσπαθήσω, πατέρα μου, αλλά δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Δεν μπορείς να γίνεις άνθρωπος για δύο μέρες. Μπορεί και θα γίνει. Και ο άλλος είναι ο αντρικός, που είναι το ίδιο αισιόδοξος. Για παράδειγμα, ότι οι απειλές και οι καρπαζιές θα αλλάξουν τη συμπεριφορά του Θανάση. Τελεσίγραφο! Αν δεν διαβάσεις, θα μείνεις μαντρωμένος στο δωμάτιό σου όλο το καλοκαίρι. Καταλαβες? Κατάλαβε, τελευταίο, δεν κατάλαβε. Πώς δεν κατάλαβε, κατάλαβε. Κάτσε κάτω τώρα να πιεις τον καφέ σου. Και είπαμε, με το μαλακό. Δεν θέλει με το μαλακό αυτός, μας καρπαζιές θέλει. Κοίτα το πιο ισχομωρό από όλα τα παιδιά. Σαν αρνίδα, μόνο μπέδε έκανα. Όσο είναι μικρά, κάνεις ό,τι θέλεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μία ιδιότητα των δυναμικών γραμμών ηλεκτρικού πεδίου είναι ότι Α. Τέμνονται. Β. Απομακρύνονται από τα αρνητικά πεδία και πλησιάζουν προς τα θετικά. Έλαντε. Να τα, τι σου έλεγα. Γι' αυτό θέλω μωρά εγώ. Δώσω μωρό και πάρε με την ψυχή. Αχ, μωρά, τι ωραία. Γκούτσου, γκούτσου. Λοιπόν, συνεχίζω. Γ. Είναι κλειστές. Δ. Είναι πιο πυκνές στις περιοχές που η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο. Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, ποια ονομάζονται παραμαγνητικά υλικά? Ναι, αυτό το ξέρω. Κάτσε να δεις. Παραμαγνητικά υλικά ονομάζονται τα υλικά που... Ω, Παναγία μου! Mm. Τίποτα δεν ξέρεις. Η επιτήρηση είναι πάρα πολύ αυστηρή στο να το ξέρεις. Γεια! Γεια! Χρόνια πολλά, ρε! Μου ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Διάβασες ή λόγω γενεθλίων? Λόγω γενεθλίων. Εμείς το γιορτάζαμε από χτες. Κατάλαβα. Α, να ρωτήσω κάτι. Τι μάθημα δίνουμε σήμερα? Α, όχι, όχι, όχι. Όλοι σας δεν αντιγράφετε από μένα, σας το λέω. Ούτε εγώ δηλαδή. Αχ, μωρέ μου, το έσκασε το πρωί από το σπίτι και δεν το ευχήθηκα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Δεν έκανα ένα κούκλο, ε? Δεν είναι το ομορφότερο παιδί στον πλανήτη? Ναι, όλες οι μανάδες το ίδιο λένε. Γεια σου, ρε όμορφε. Ο Μίστερ Πλανήτης. Έλα ρε μαμά, στο σπίτι αυτά. Μίτσο μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά και να καταφέρεις να περάσεις όλα τα μαθήματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άντε, έλα, πάμε τώρα γιατί γράφουμε. Ναι. Γεια. Ωραία. Δεν το πιστεύω ότι μεγάλωσε τόσο. Σαν χθες ήταν που κλώτζαγε στην κοιλιά μου. Αχ, και τώρα κοίτα τον, ολόκληρος άντρας. Δεν με χρειάζεται πια. Ευτυχώς να λες. Τι θέλεις, να τρέξεις ξοπίσω του? Μωρέ, ήμασταν πάρα πολύ νέος όταν τα κάναμε. Εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα τίποτα. Εσύ κατάλαβες? Στη Φίφη το ευχαριστήθηκα περισσότερο. Αλλά καλύτερα δεν είναι που είμαστε νέοι και μπορούμε να συνεννοούμαστε μαζί τους. Πάντως, αν μεγάλωνα τώρα ένα παιδί, θα το μεγάλωνα πολύ διαφορετικά. Όλο και το κυκλώνεις το θέμα. Να σου πω, αφού το θέλεις τόσο πολύ, βάλ τον μπρος. Τι περιμένεις? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αν δεν φοβόμουν τη διαδικασία, αλλά θυμάσαι τη χάλια εγκυμοσύνη είχα. Και όσο μεγαλώνουμε, δυσκολεύουν τα πράγματα. Για να σε καταλάβω, εσύ θέλεις να ξενυχτάς, ναι, να ξεσκατώνεις, ναι, να βάζεις θερμόμετρο, ναι, αλλά δεν θες τους 9 μήνες εγκυμοσύνης. Ναι. Υιοθέτησε τότε. Α, Ελένη! Δεν είναι κακή ιδέα! Μα να γίνεις μεγαλώνοντας το παιδί. Μπράβο! Ο Μάκης δεν νομίζω να ενθουσιαστεί τόσο με αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μάθημα και αν δεν σου έχει περάσει μέχρι αύριο, θα σε πάω σε γιατρό. Ελένη! Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Α, δεν είμαι σίγουρος.
Ρε πατέρα, ρε πατέρα. Στην πήρε μαγαζί με συστό. Αν είχαμε τραπεζάκια έξω, θα οικονομούσαμε λεφτά όλο το καλοκαίρι. Αν φέρναμε και τη θάλασσα, θα πουλάγαμε καλαμαράκι και χταπόδια. Άσε μας, Σπύρο, τώρα. Εντάξει, έχει δίκιο, γιατί εδώ που τα λέμε και το Νίκη είναι πολύ ακριβό στο Δήμο. Α, εγώ μόλι μαζέψω μπορώ να πάω για ένα μπανάκι στο Σούνιο. Όλοι θα τα μαζέψω και θα πάμε για μπανάκια, όπου να είναι το Αύγουστο. Εσύ, Διονύση, με πέντε παιδιά θα σου φύγει μια περιουσία στι διακοπές. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Γίνεται να πάρω το επίδομα των Χριστουγέννων λίγο νωρίτερα. Θέλω να πάω το μωράκι μου στη Μύκονο. Άμα δεν πάω εγώ στη Μύκονο, ποιος θα πάει? Εσείς. Ρε εσύ, εγώ θα πάω να ανάψω το ερκοντήσιο στο σπίτι μου, θα βάλω το σορτσάκι μου και θα την αράξω. Ούτε έξω, ούτε τίποτα. Και εγώ θα πάρω τη γυναικούλα μου, θα πάρω τη σκηνούλα μου και θα πάω για κάμπινγκ. Ο Μίτσος μεγάλο παιδί, να σκάνω τι θέλει. Δεν είναι έτσι ο Μίτσος μεγάλο παιδί, πώς σας κάνω τι θέλει. Μέχρι να βγάλω λεφτά δικά τους, θα έρχονται μαζί μας διακοπές. Και τώρα που το θυμήθηκα, γιατί να μην πάμε στη Μύκονο, τι έχουμε εμείς. Ρε εσύ, έχει κάμπινγκ στη Μύκονο. Γεια σας. Καλώς τους, καλώς τα παιδιά. Τι είναι, γιατί είστε έτσι, τι είπα. Δεν γράψατε! Γράψαμε. Όλες οι ερωτήσεις ήταν από τα σωστά θέματα. Α, τα σωστά θέματα τα ξέραμε. Μάρκο, δεν τα ξέραμε τα σωστά θέματα. Πατέρα, ήρθα να σου πω ότι ο Μίτσος θα κάνει πάρτι το βράδυ για τα γενέθλιά του. Δεν απαντάμε στο βασικό ερώτημα. Μίτσο, τα ξέραμε τα σωστά θέματα ή δεν τα ξέραμε? Ρε πατέρα, σαν σήμερα γεννήθηκα. Με τα σωστά θέματα θα ασχολούμαστε. Α, κατάλαβα, δεν τα ξέραμε τα σωστά θέματα. Εδώ θα τη βγάλει η ζέστη. Εδώ με το Σπύρο, κάτω το ερκοντήσιο. Και λεφτά για δωράκια και παρτάκια, ξεχάστε τα. Πάμε να κάτσουμε. Ούτε για καλοκαιρινά ρούχα. Για καλοκαιρινά ρούχα θα δούμε κάτι εκεί. Κορίτσι μου, εσύ τι στεναχωριές. Εσύ θα πάρεις τους καλούς βαθμούς ή θα πάρεις διακοπές. Α, όχι. Άμα δεν έρθουν τα παιδιά διακοπές, δεν θα πάω ούτε εγώ. Θα κάτσω εδώ για συμπαράσταση. Αυτό με τη συμπαράσταση δεν μ' άρεσε καθόλου. Εσύ, δεν μου απάντησες. Έχει κάμπινγκ στη Μύκονο ή δεν έχει? Εσύ δεν έχεις πάρει σπίτι στην Αζίχνο. Α, αυτό μου είχε διαφύγει τελείως. Ενώ τα άλλα τα ελέγχεις καλά, ε. Ρε εσύ, Φωτή, πιάσε μια μπύρα. Μπύρα! Πού τα έμαθες εσύ αυτά, ρε! Άκου μπύρα! Ρε εσύ, Φώτη, πιάσε μια μπύρα, ρε. Αυτή ζεστάθηκε. Λες να μην του αρέσει. Μήπως το χρώμα είναι λίγο... Μια χαρά είναι το χρώμα. Είναι φλούο. Θα τον βλέπουν και στο σκοτάδι όταν περπατάει. Ω, από την μπάλα παίζουν οι άνθρωποι. Δεν περπατάνε, πετάνε αυτά. Κόπα λιπερταντόρες, αγόρι μου. Λοιπόν, εμείς θα βγούμε. Ωραία. Χρόνια πολλά, να τον χαίρεσαι. Κυρία, χρόνια πολλά, να τον χαίρεσαι. Τι στολιστήκατε, ρε παιδιά. Καλέσατε λίγο κόπα λιπερταντόρες να μάθετε μπάλα. Αφού μας περιμένουν. Για δες, δεν θες να το φορέσεις τώρα που θα βγεις. Είδες τι σου λέγα. Εντάξει, μπάλα βλέπω. Ευχαριστώ, μαμά, πολύ ωραίο. Δεν θα το φορέσεις. Όχι, θα σκάσω. Ένα, δεν του άρεσε. Του άρεσε, αλλά θα σκάσει. Για να δω, για να δω. Α, ωραίο είναι και το χρώμα μου. Θα το φορέσω εγώ. Εσύ δεν θα σκάσεις. Εγώ κρυώνω γενικά. Α. Κεράκια! Να σβήσουμε κεράκια! Να ζήσεις, Μιτσάκο, και χρόνια πολλά! Να ζήσεις, Μιτσάκο, έχει κόπα λιπερταντόρες. Μετά θα ζήσει ο Μιτσάκος. Μιτσάκο, πάμε να φύγουμε. Ναι. Εγώ με τι θα κεράσω τα παιδιά? Βίκυ, εδώ στο μπουφάν στο παιδί. Άιντε, άιντε. Συγγνώμη, θα κεράσω τα παιδιά μπουφάν. Hello, εγώ θέλω λεφτά, Καύσιμα. Καύσιμα ενισχυμένα. Έλα, έλα, έλα να βγαίνει το χρήμα. Και όχι τσιγκουνιές, γενέθλια έχω. Έλα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, 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 ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε. Στο καλό να πάτε. Γεια σας. Γεια σας. Ρε εσύ, πόσα λεφτά πήρε αυτό? Ουφ. Πάσχω από το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Λογικό είναι να φεύγουν τα παιδιά από τη φούστα μας όταν μεγαλώνουν. Τι ήθελες να έχεις ένα γιο κολλημένο πάνω σου? Την αλήθεια. Βίκυ. Ναι, θα ήθελα να είναι κολλημένος πάνω μου. Να με ρωτάει για το κάθε τι και να με προτιμάει από την κάθε πιτσιρίκα. Βρεις κάτι άλλο να ασχοληθείς, γιατί θα το τρελάνεις στο τέλος το παιδί. Ένα μωρό. Η ωραίτερη σχολεία μιας γυναίκας. Και μόνο που σκέφτομαι πάνες και ξενύχτια, ανατριχιάζω. Να σου πω κάτι. Έτσι που μου φέρονται, θα το αποφασίσω. Α, σε βρίσκω πάρα πολύ τολμηρή. Βρε, λένε, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Εσύ έχεις στο σπίτι πέντε παιδιά. Εγώ πηγαίνω μόνο και πλένω, καθαρίζω και σιδερώνω. Αν είναι μέρα σου σήμερα, μέχρι αύριο θα σου περάσει. Γι' αυτό θα το πω σήμερα στο Μάκι. Α, δεν θα σου περάσει. Λοιπόν, είναι να μην πάρω μια απόφαση εγώ. Το αποφάσισα. Μπύρες! Θυμάσαι. Σαν τέτοια μέρα. Τέτοια ώρα περίπου με πιάσαν οι πόνοι. Και εγώ ήμουνα με τους παράγοντες της ομάδας. Δεν κατάφερα να σε βρω πουθενά. Δεν το βλέπεις, δεν είχαμε και κινητά. Και αγωνόμασταν με τον πρόεδρο. Θεό, συγχωρέστε. Πήγα ένα ταξί και πήγα στο νοσοκομείο. Και εγώ γύρω σε σπίτι και δεν σε βρήκα. Έπεσε και κοιμήθηκε σαν βόδι. Και την άλλη μέρα ήρθε η μάνα σου, μπήκε μέσα και με μούτσωσε. Για το καλό, λέει, επειδή έκανα τέτοιο πέδαρο. Να μην με ματιάσουν. Μάκη, θέλω να κάνουμε ένα κοριτσάκι. Πότε? Τίποτε, Μάκη μου, όσο προλαβαίνουμε, γιατί σε λίγο και να θέλουμε δεν θα μπορώ. Έλα ρε Βίκυ, δεν μπορώ πάλι να τρέχω για λαγκέρδες και σαρδέλες κάθε βράδυ, με έχεις και κάνει τότε. Οκ.
Τότε να υιοθετήσουμε. Τι να κάνουμε? Τόσα παιδάκια στον κόσμο πεινάνε και ζητάνε μια ζεστή αγκαλιά. Και ζητάνε δηλαδή συγκεκριμένα τη δική μου την αγκαλιά. Ρε Σιμάκι, το ξέρεις ότι στην Κίνα δεν τα θέλουν τα κοριτσάκια. Είναι βάρος για τους γονείς. Α, και κοριτσάκι και κινεζάκι. Άσε μας ρε Βίκη. Γιατί άσχημα θα είναι? Άσε μας ρε Βίκη. Ρε Μακούλη, κάτσε λίγο να το συζητήσουμε. Βίκη, θα πάω στην κουζίνα και θα πίνω μπύρες, εντάξει? Βρε Βίκη μου, βρε Βίκη, κάτσε να το σκεφτείς λίγο πιο όρημα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι, καλά, εντάξει, θα πω στον Αλέξη να καλύψει την ώρα. Ναι. Ποιος μας θυμήθηκε πρωί-πρωί, ο Αλέξης? Όχι, η Βίκη. Τι θέλει η Βίκη, στενοχωρήθηκε που δεν έβαλε ο Μίτσος τον μπουφάν της? Έχει το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Τι ακριβώς έχει? Ας το εξηγήσω επιστημονικά. Όταν το παιδί φύγει από την αγκαλιά της μάνας και δεν έχει πια ανάγκη, είναι σαν τη φωλιά που αδειάζει από τα πουλάκια. Πολύ επιστημονική εξήγηση. Άσε μας με τις βλακίες της Βίκης τώρα. Όχι, να σου πω κάτι, έχουν ήδη αποφασίσει να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Της είπα μάλιστα μια κοινωνική λειτουργός για κάτι κοριτσάκι από την Κίνα. Εγώ ήξερα για μπλουζάκι από την Κίνα. Κοριτσάκι από την Κίνα πρώτη φορά ακούω. Διονύση, αυτό που λες είναι πάρα πολύ ρατσιστικό. Γιατί τι έχουν τα κοριτσάκια από την Κίνα, μου λες? Τίποτα δεν έχουν, βρε Ελένη μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να κάνεις παιδί να υιοθετήσεις. Αλλά στα καλά του καθομένου να κουβαλήσει ένα κοριτσάκι από την Κίνα δεν είναι και πάρα πολύ λογικό. Εμένα δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου που είναι το παιδί που έχει την ανάγκη μου. Δεν θα αντέξει το κοριτσάκι στην Αθήνα. Φέρεις ένα κοριτσάκι από την Κίνα, τεράστια χώρα χαρίς. Περπατάει το κοριτσάκι και το βάλεις τώρα στην Αθήνα έξω από το Δημαρχείο. Όπως και να έχει το θέμα, έχει ήδη ενημερωθεί η κοινωνική λειτουργός. Αυτός γιατί τρέχει σαν τον Καλέτη? Εγώ θα προσπαθήσω να της αλλάξω γνώμη, αλλά δεν μου φαίνεται και τόσο εύκολο. Βιάζεται. Και ο Καλέτη δεν είναι τόσο γρήγορος. Το περίμενα. Το περίμενα. Το περίμενα! Αδέρφια, μας την πέσανε. Μη φωνάζεις ρε πρωί-πρωί. Δεν έχω κλείσει μάτι όλη νύχτα. Προσπαθώ να χωρίσω ολόκληρο το βιβλίο της ιστορίας σε ένα τόσο δασκονάκι. Κι εγώ ξενύχτησα γιατί είδα ένα κακό όνειρο με καράτε. Αυτό που θα σας πω θα είναι το χειρότερο όνειρο. Θα είναι εφιάλτης. Εφιάλτης θα είναι αν μείνω στην ιστορία. Αυτό όμως θα το ζήσουμε όλοι μαζί. Να σας πω τι είδα εγώ στον ύπνο μου. Ο μπαμπάς και η Ελένη θέλουν να υιοθετήσουν ένα κοριτσάκι. Για να είμαι στη σοπαλία. Τρεις και τρεις. Για ξαναπες το λίγο αυτό. Τους άκουσα να το λένε στην κουζίνα. Η Ελένη έλεγε ότι θέλει να υιοθετήσει ένα κοριτσάκι και μάλιστα κινεζάκι. Καλά άκουσα κι εγώ λοιπόν τον μπαμπά να λέει: δώσ' μου εμένα μωρό και πάρε μου την ψυχή. Ο μπαμπάς όμως λέει ότι δεν θα το σηκώσει το κλίμα και ότι δεν θα αντέξει στην Αθήνα. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Η Ελένη θέλει το μωρό και ο μπαμπάς δεν το θέλει. Και τι θα γίνει τελικά? Ειδοποίησαν την κοινωνική λειτουργό. Άμα γνωρίσει μόνο εσένα, μπορεί και να φύγει. Μπα, μην το λες. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι και γρήγορα. Όλο όσπρια είμαστε, δεν τρώμε καθόλου όσπρια. Και δεν έχουμε ξύλους καρπούς, να παίρνουμε. Βέβαια, πώς θα βλέπουμε ποδόσφαιρο χωρίς ξύλους καρπούς. Καλημέρα! Μπα, αρχίσατε χωρίς τα κουλουράκια? Ναι, το συνηθίζουμε τελευταία. Ξυπνάδες, αστιάκια. Πάω κι εγώ να μαζέψω τα ρούχα. Πρέπει να μισούμε κάτι λεφτά που είχα δώσει στο σιρτάρι για ψώνια. Μήπως τα πήρες εσύ? Ούτε που τα είδα. Καλημέρα, πατέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιοι είναι αυτοί? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα κόμφλεξ μεγάλα, παρακαλώ. Τι πάθανε αυτοί? Τι πάθανε? Εσύ τι έπαθες, παιδί μου, και είσαι σαν τον Γιώργο Τράγκα μικρό? Τίποτα δεν έπαθα, πατέρα. Είμαι μια χαρά. Μια χαρά. Η ιστορία που δίνουμε σήμερα είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Μη με κοιτάς έτσι, πατέρα, είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Κι εγώ, πατέρα, ήθελα να σας πω ότι μετά το σχολείο θα παρακολουθήσω την ενισχυτική διδασκαλία και μελέτη. Έβαλα στόχο στη ζωή μου να αριστεύσω. Πατέρα. Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Μπράβο, Θανάση μου, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ, μητέρα. Φάτε όμως, γιατί θα αργήσουμε, βρε παιδιά. Αυτοί πρέπει να ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι φαίνεται. Ενισχυτική διδασκαλία και μελέτη. Καλές, θα μας πεις σε λίγο ότι θα κάτσεις στο κατηχητικό. Έχω ήδη ρωτήσει για τις ώρες. Κάθε Κυριακή πρωί μετά τη λειτουργία. Μάλλον ετοιμάζουν πραξικόπημα. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Προσευχή δεν θα κάνουμε πρώτα, πατέρα? Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Έλα ρε, μην αλλάξει συνέχεια σελίδα. Θα κάνουμε αλλαντάλλον εκεί πέρα στο στόλισμα. Άστο εδώ. Γαλλική κουζίνα, γαλλικό σπεσιαλιτέ, γαλλικό πιάτο και βλακίες. Αφεντικό, θα τη δεις? Τι να δω? Ποια να δω, ρε, τι θες να κάνω εγώ τώρα, διακοπές εκεί στα τυφλά? Καταρχήν, ραντεβού στα τυφλά είναι. Και κατά δεύτερον, αν δεν σε αρέσει, δεν την ξαναβλέπεις. Δεν μου λες, αγόρι μου, εσένα σε πειράζει αν κάτσω εγώ κάτω από το air conditioner μου με στην δροσούλα? Τι σε πειράζει? Σε πειράζει τίποτα? Δεν σε πειράζει. Να σου πω, για δες το λίγο, για δες το λίγο. Εσύ καθισμένος κάτω από μία ομπρέλα. Η θάλασσα σκάει κάτω από τα πόδια σου. Σιγά, ρε, σιγά, με έβρεξες. Ναι, καλά, κορόιδευε εσύ. Ένα γυναικείο χέρι απλώνεται προς το μέρος σου. Μου βάζεις λίγο λάδι στην πλάτη μου, ωραίο. Βαλβολίνη θα τη βάλω, έτσι μου πει, μωρό. Εντάξει,
Κάνε μου τη χάρη. Γυναίκε αγόρι μου είναι για συγκεκριμένα πράγματα και για ειδικά πράγματα. Μακριά και αγαπημένοι. Όλο μπελάδε είναι. Χειμώνα καλοκαίρι, το ίδιο μυαλό. Τι μυαλό να είσαι να κάνει τώρα ένα πιάτο. Τώρα αυτό σου κάνει για γαλλικό σπεσιαλιτέ. Για ποντιακό μου κάνει. Το γαλλικό είναι απέναντι. Το ξέρω. Το ξέρω απέναντι είναι και έχουν και δουλειά. Και εμεί από τότε που καλοκαίριασε τι έχουμε, τίποτα. Βλέπει κανένα πελάτη. Δεν βλέπω. Βλέπω. Τον κύριο Μάκη να έρχεται περίλυπο. Τα κολοπίσαμε. Τι. Ναι, θα βάλω μια μπύρα. Να το, θα στο πω εγώ. Ήρθε ο Γουρλής, ο Κουβαρντάς. Τι είναι, ρε Μάκη, τι συμβαίνει. Ένα θα σας πω. Η Βίκη θέλει να υιοθετήσουμε Κινεζάκι. Τι Κινεζάκι. Κινεζάκι από την Κίνα. Έχουν πολλά εκεί, λέει, και τους περισσεύουν. Θα σου δώσουν και πρίκα μαζί με το παιδί. Άσε μας, ρε Σπύρο. Πολύ συγκινητικό, ε. Είναι καλός άνθρωπος η κυρία Βίκη. Κι εγώ υιοθετημένος είμαι. Πού είναι ένα μαχαίρι, ρε παιδιά. Ένα μαχαίρι εδώ πέρα. Θα σε σφάξω στο γόνατο, ρε χαμένη. Θα σε σφάξω στο γόνατο. Δεν μου λες, ρε. Πες μου, σε παρακαλώ, η μάνα σου τελικά είχε ζάχαρο στην εγκυμοσύνη, μετά έπαθε Αλτσχάιμερ και πρόπερση πέθανε. Τι απ' όλα είχε. Όλα τα είχε. Σχεδόν. Έχει περάσει βάσανα. Γι' αυτό, για να μην τα περάσει η κυρία Βίκη, ας υιοθετήσουν καλύτερα. Δεν με πειράζει, ρε, εσύ, αν θα είναι εισαγόμενο δικό μας. Το θέμα είναι δεν μπορώ να μπαίνω πάλι σε αυτή τη διαδικασία, να πούμε. Να αλλάζω πάνω κάθε βράδυ, να δουλεύω και τα Σάββατα για να τα βγάλω πέρα. Ας τα Σάββατα, Μάκη. Ας τα Σάββατα. Δούλεψε τις άλλες μέρες και ας τα Σάββατα. Μάκη μου, θα πες αγάπη μου. Φαντάστηκα. Γεια σας, αγόρια. Γεια σου. Μάκη μου, να σου πω ένα λεπτό. Ο Παύλος, ο ψυχολόγος του σχολείου, πρότεινε να μας πάει σε μια συνεδρία που κάνουν για ανάδοχους γονείς και για υιοθεσία. Για υιοθεσία. Ναι, και είπα θα πάμε. Πότε. Τώρα. Έλα, Μάκη, σήκω, πάμε. Ρε εσύ, Σπύρο, κοίταξε, εδώ καλύτερα βάλε αγκουράκια, μακρόστενα κομμένα. Θα του πηγαίνει πολύ. Άντε, ρε Μάκη, πάμε. Ναι. Τη γλιτώσαμε την πύρα. Το στόμα της δεν μπορεί να το γλιτώσει, το βλέπεις. Είδες, ανακατεύεται παντού και στο πιάτο και πήρε και τον άνθρωπο και έφυγε. Σου μιλάω για τσαχπίνα, μπυρμπυλωμάτα, ζουμερί, ό,τι πρέπει για διακοπές. Εσύ θα χάσεις. Εσύ τι θα κερδίσεις. Μάκη, φύγε και σε μένα να δουλέψω. Έλα, ρε Βίκη, γιατί τσαντίστηκες. Απλώς είχα μερικές απορίες. Α, μερικές απορίες. Αν δεν μας κάνει να την αλλάξουμε, και σε πόσο καιρό, και το άλλο ότι τα σπερματοζωάρια σου δεν έχουν πρόβλημα, είναι σαν τον κεντέρι στα νιάτα του. Μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουμε και πρόβλημα, απλώς έχουμε κακή εγκυμοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, η κοινωνική λειτουργός θα έρθει στο σπίτι μας να μας μιλήσει. Σιγά-σιγά, ρε Βίκη, μην το προχωράμε τόσο γρήγορα το πράγμα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βίκη. Βικάκι, θα κλωτσίσει ο Μίτσος, να το ξέρεις. Θα το χάσουμε το παιδί. Θα αρχίσει να πίνει και να καπνίσει από αυτά τα απαγορευμένα. Λοιπόν, άσε το Μίτσο σε μένα. Μην ασχοληθείς εσύ καθόλου με το Μίτσο. Εσύ κοίταξε να μην πεις ούτε σταγόνα και ξέχνα τα ανέκδοτα με τις ξανθές. Εγώ. Πού τι είπα εγώ ανέκδοτα με ξανθιές. Άιτε φύγε από εδώ πέρα, έχω να δουλέψω. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Γιατί οι ξανθιές αλλάζουν την μπάνα του μωρού κάθε μήνα. Γιατί γράφει πάνω βάρο σε όσο 8 κιλά. Δεν τρώγεσαι πια. Μύθι, ανεγκέφαλε. Είπες κάτι, Βικάκι μου. Είναι μελαχρινή. Γύρω στα 35-40. Μπορεί και 45. Είναι έτσι. Μπαρταρό γυναίκα. Σοβαρή. Είναι κοινωνική λειτουργός που έρχεται και προσέχει τη μάνα μου, ξέρεις, αν όλα είναι καλά. Άρα θα μας τρελάνεις. Η μάνα σου δεν είναι σε οίκο ευγυρίας. Όχι. Τι όχι. Ναι. Νομίζω που τη βάζω κάθεται από τον οίκο ευγυρίας στο σπίτι, από το σπίτι του οίκο ευγυρίας. Τρέχω κι εγώ. Φτάνει. Να σου πω. Στο Σπύρο τα είπες αυτά. Ναι, αλλά του την περιέγραψα έτσι λίγο πιο τσαπέρτονο κολοσφυρίχτρα για να τον δελέασω. Καλά έκανες. Αυτή τον ξέρει, τον έχει δει. Έχει έρθει μια φορά για καφέ, αλλά αυτός έλειπε. Τη είπα ότι είναι από καλή οικογένεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ότι είναι ανοιχτοχέρης. Αυτό είναι ψέματα. Σαν πως το ξέρει αυτή. Αυτό να πει. Δεν του κάθε γυναίκα του Σπύρου. Τζάμπα η χιλόμετρα που θα φάει. Ναι, μα αφεντικό, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και επίσης για όλους έχει ο Γιαραμπής. Α το γιαραμπή εκεί που είναι. Εσύ, γιατί τα κάνεις όλα αυτά, από την καλή σου την καρδιά. Άμα έχω μέσω την κοινωνική λειτουργό, μπορεί να πάω κι εγώ διακοπές ο Καημενούλης. Αλλιώς, από το σπίτι στον Νίκο Ευγυρίας, τον Νίκο Ευγυρίας στο σπίτι. Τόδαμε αυτό. Έλα εδώ, πάρε λεφτά, να πάω να πάρεις ένα γλυκάκι, μια τουρτίτσα, να κεράσουμε τη γυναίκα. Σε πλήρωσα σήμερα. Όχι. Στο διάλογο τα λεφτά. Α, δεν θα περάσει έτσι αυτό. Δεν θα περάσει έτσι. Σε πιάσα. Κι όλες τρελάθηκες. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι, τι κάνεις εκεί. Βάζω παγίδες. Ξέρω τι κάνω και παριστάνω τις Παναγίες. Σου φρώνουν λεφτά. Ποια τα παιδιά. Αλλά ποιος. Τι έλειπε από το σιρτάρι της κουζίνας. Κάτι χρήματα, αλλά μπορεί να τα πήρα κι εγώ και να το ξέχασα. Αν δε, ένα πεντάρι που είχα αφήσει στο κομμωδίνο δεν υπάρχει.
Τώρα τι κάνεις, βάζεις παγιδές. Πώς έρθει ο Σταυρόπιος, πήρε τα λεφτά. Διακόπες θα πάνε, όλοι χρειάζονται κάτι παραπάνω. Α, εδώ είσαστε ωραία. Σας ετοιμάζω γλυκό νερατζάκι. Έχω ξαφρίσει όλα τα δέντρα του δρόμου. Έτσι τόσα νερατζάκια να πάνε χαμένα. Μπράβο, μαμά. Το καλύτερο θα ήταν να μιλήσεις μαζί τους. Θα τους μιλήσω, Ελένη μου. Αν και με τους γιους μου το πιο αποτελεσματικό είναι η πετονιά. Τι λέτε, ποια πετονιά? Πάλι θα πας για ψάρεμα με αυτούς τους άχρηστους. Ελένη μου, κάνει κάτι. Μαμά! 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 Καλά, μην το παραχοντρένεις. Εγώ πάω να δολώσω. Θα τελειώσει ποτέ αυτή η βόλτα? Έχουμε και δουλειές. Αγόρι μου, πρέπει να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και κάθε φορά που πρέπει να συζητήσουμε θα ερχόμαστε βόλτα στα πάρκα και στις κουνιές. Μίτσο, Μιτσάκο, η μάνα σου δεν είναι καλά. Τρελάθηκε. Την έπιασε πάλι αυτό το μητρικό ένστικτο. Θέλει, λέει, να υιοθετήσουμε κινεζάκι. Το πάει για ανάδοχη γονείς, αλλά το βλέπω καραμπινά τη υιοθεσία. Ας το υιοθετήσει, πλάκα θα έχει. Τρελώσε, μωρέ. Δεν μου φτάνουν τα κινέζικα καταρακτικά που είναι μούφα. Έλα ρε παπά, ηρέμησε. Εμένα το γιο μου κάνει. Έτσι θα έχω και δικαιολογία να φεύγω από το σπίτι. Θα λέω κλαίει το μωρό και δεν μπορώ να διαβάσω. Πας καλά ρε. Φράγκο δεν θα παίρνεις ρε. Όλα τα λεφτά θα πηγαίνουν σε πάνες, κουδουνίστρες, πιπίλες, καροτσάκια, κουβερτούλες. Κούνιες. Κούνιες. Θα τρελαθώ. Τώρα που το λες θα το ξανασκεφτούμε, ε. Τι κάνετε εδώ εσείς? Εσύ τι βλέπεις να κάνουμε? Διαβάζουμε, καλό μου πατέρα. Ψάχνεις τίποτα? Αυτή η μπλούζα είναι καινούργια? Η μπλούζα αυτή είναι καινούργια, ολοκένουργια είναι. Τώρα την πήρα. Το ξέρα. Πριν 3 χρόνια. Αν μας πεις τι ψάχνεις, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Δεν μου λες, Θανάση! Σε ακούω, καλό μου πατέρα. Εσύ που τελευταίες μέρες έτσι σκοτώνεις το διάβασμα, μήπως βρήκες τίποτα λεφτά για να αγοράσεις βιβλία, δυναμητάκια, στρακαστρούκες, κανένα μυδράλιο, καμιά νάρκη? Πού τέτοια τύχη, ρε πατέρα. Πού να βρω λεφτά να αγοράσω όλα αυτά? Επειδή φυτρώσαν κάτι λεφτά έξω, λέω μήπως άπλωσε το χέρι σου και... Όχι. Δεν μου λες εσύ... Μάρκο! Πατέρα! Μήπως, παιδί μου, βρήκες τίποτα λεφτά να αγοράσεις τζέλ, κανένα μαγιό, να κεράσεις καμιά κόμενα? Όχι. Εμένα δεν θα με ρωτήσεις. Εσένα θα σε ρωτήσω σε μερικά χρόνια να μεγαλώσεις. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Το παιχνιδάκι που παίζετε, δηλαδή τα καλά παιδιά, θέλω να το παίξετε κάποια στιγμή όταν θα μας επισκεφτεί μια κυρία. Τι κυρία? Μια κυρία που πρέπει οπωσδήποτε να εντυπωσιάσουμε. Θα σας πω λεπτομέρειες όταν έρθει. Εντάξει. Και αερίστε λίγο εδώ μέσα, ανοίξτε λίγο το παράθυρο. Η κατάσταση είναι αφορητή. Εγώ πηγαίνω. Σκεφτείτε ότι σε λίγο θα πλέκω πλεξουδάκια και θα κάνω αγκαλίτσες με μία μικρούλα γλυκούλα ανυπεράσπιστη. Όταν υπάρχει μωρό, το σπίτι έχει άλλες χαρές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τρέλα είναι. Ο Μάκης πώς το πήρε, Ο Μάκης, σκατά. Πώς να το πάρει ο Μάκης? Όπως όλοι οι άντρες. Στην αρχή κάνουν ότι δεν θέλουν και μετά ενθουσιάζονται. Να σου πω κι εγώ, μόλις το πρωτάκουσα, αντέδρασα, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, μη σου πω ότι ζηλεύω. Δεν ρωτάς, μπορεί να τους περισσεύει κανένα. Σίγουρα τους περισσεύω. Τόσα εκατομμύρια. Πάρτε 5-6 να κάνετε τη δουλειά σας. Δεν ξέρω, αισθάνομαι μεγάλη. Καλά, τι μεγάλη, λένε είμαστε συνομήλικες. Αχ, θα ρωτήσω. Μα τι έπαθες, βρε Διονύση μου? Γλιστράνε αυτά, είναι λίγο. Καλά, θα είναι τέλεια να τις μεγαλώνουμε μαζί. Και εμένα τι με έχετε, καλέ, θα σας βοηθήσω και τις δύο. Ναι, θα βοηθήσω κι εγώ. Εγώ μη δω κινεζάκι. Αχ, Διονύση, να το βαφτίσεις. Καλεθίστε τα κινεζάκια τώρα, κοιτάτε εδώ τι λέει. Πού θα βρούμε χρόνο για σεξ? Μετά το καμασούτρα, τι? Ναι. Γεια σου, Εύα. Σε θέλω λίγο, ε. Τι είπα, θα Διονύση και σας φώναζε? Τίποτα, μωρέ. Δεν το ξέρεις το εδώ τον πατέρα μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Εσύ ένα μωρό πώς θα το βλέπες? Μωρό λέγοντας? Ναι, λέγοντας ότι ένα μωρό εδώ στο σπίτι, ξέρεις να... Ένα μωρό εδώ στο σπίτι, ξέρεις να... Ναι. Χαριτωμένο, αλλά στην ώρα του. Αυτό. Τι εννοείς στην ώρα του? Εννοώ ότι στις γυναίκες υπάρχει ένα μητρικό φίλτρο το οποίο κάποια στιγμή σου σκάει, αλλά στην ώρα του. Γιατί ρωτάς? Σκεφτόμουν πώς θα ήταν αν ερχόταν ξαφνικά στη ζωή μας ένα μωρό. Πλάκα μου κάνεις, έτσι? Όχι, μιλάω πολύ σοβαρά.
Έχεις πάει 10 βήματα παρακάτω. Γιατί πριν φτάσει το μωρό προηγούνται άλλα πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία. Άρα συμφωνείς και εσύ ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να μπει στη ζωή μας ένα μωρό? Τι λέω τόση ώρα? Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή στη ζωή μας δεν μας χρειάζεται ένα μωρό. Χαίρομαι που συμφωνείς ότι δεν χρειάζεται να μπει στη ζωή μας αυτή τη στιγμή ένα μωρό. Μπράβο, Εύα. Είσαι πολύ λογική κοπέλα. Σκέφτεσαι πολύ λογικά. Μπράβο. Μπράβο σου. Τα λέμε. Λιγμένα σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, μίλησα με τα κορίτσια και συμφωνούν και αυτές ότι δεν μας χρειάζεται ένα μωρό αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι. Άρα αν ετοιμάσουμε κάτι θα είναι μέσα, ε? Μέσα θα είναι. Αδερφέ, χάνομαι. Τι? Πού να πας ο άξιος ο Μάκης? Ο Μάκης εδώ ήταν, άλλο έφυγε κάπου. Κοίτα, πες μου σε παρακαλώ, σ' αρέσει. Τι είναι αυτό, σε κηδεία θα πας? Όχι, ρε, όχι. Λέω να γνωρίσει τελικά την κοπέλα, πας πάμε διακοπές μαζί. Βαρέθηκα συνέχεια να μιλιώνω μεγανή από καμιά Μάλτα, καμιά Ήπιζα. Έγινε μέχρι τη Σουβάλα και στην Ήπιζα και τη Μάλτα. Δεν... Χάναμε, σου λέω, το καταλαβαίνεις? Έλα, μωρέ, χάνεσαι τώρα. Εμένα μου υποφώτισες ότι τελικά η κοπέλα είναι μορφωμένη και σοβαρή. Ναι, τις είδαμε τις σοβαρές και τις μορφωμένες. Που στα 40 τους θέλουν να γίνουν μωρομάνες. Δεν τους φτάνουν 5 παιδιά, θέλουν κι άλλο ένα. Άσε που αν είναι λίγο μεγαλούτσι, το γλίτωσε εγώ αυτό. Μπρε, τι θα κάνω, μου λες, οι γυναίκες έχουν συνωμοτήσει όλες εναντίον μας. Κοίτα να δεις, εμένα η δικιά μου ακόμα δεν με γνώρισε. Έτσι με γνωρίσει και πάνε συνωμοτήσει, θα τη κόψει τα πόδια ΣΥΡΙΖΑ. Γεια! Έλα ρε Μάκη. Μάκη, αγόρι μου, ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Μπα, ωραία συμπαράσταση είδα μέχρι τώρα. Έχουνε, σου είπανε πόσες κινεζούλες έχουνε? Μη μου πεις ότι θα υιοθετήσουμε παραπάνω από μία. Όχι, παιδί μου. Θέλει και η δικιά μου τώρα. Πολλά έξοδα τα παιδιά. Δεν μου φτάνει που έχω το Μάρκο με τους ερωτές του. Ο Θανάσης που είναι ο Θανάσης. Έχω το μικρό που έχει τρελαθεί και αυτό. Θα έχουμε και ένα μωρό. Δεν μου λες, ρε Διονύση, να σε ρωτήσω. Ναι. Για να συνεννοηθούμε με τα μωρά, πρέπει να μάθουμε και κινέζικα. 5-6 λεξούλες πρέπει να τις μάθουμε. Εσύ, Διονύση, θα ήθελες ένα παιδί όμως από την Ελένη, ε? Ναι, από την Ελένη θα ήθελα ένα παιδί, όχι να υιοθετήσω. Λοιπόν, παιδιά, βρείτε μία λύση να γλιτώσουμε την υιοθεσία. Πολύ απλά. Θα βγάλεις την καφρίλα που έχεις μέσα σου και όσοι εξυπνάδα διαθέτει το κεφάλι σου και η κοινωνική λειτουργός όχι μόνο δεν θα σου δώσει παιδί, ούτε καλησπέρα θα σου λέει. Δεν το βλέπω, Σπύρο μου, δεν το βλέπω. Συγκεντρώνουμε πολλά προσόντα. Όπως? Η Βίκη καθηγήτρια, εγώ επιχειρηματίας. 10 θα μας δώσουν, όχι ένα. Η Βίκη καθηγήτρια, εσύ? Επιχειρηματίας. Για σένα λέμε πάντα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Όχι, γιατί νόμιζα ότι μιλάει για κάποιον άλλο. Με το ραντεβού αφεντικό τι θα γίνει? Να στο κανονίσω για αύριο? Θα τη δω εγώ πρώτα. Μήπως θα τη δοκιμάσεις κιόλας? Πάω να πάρω ένα κινέζικο λεξικό να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε πιο εκεί για τη στάζη. Για να γίνετε ανάδοχοι γονείς, χρειάζεστε να έχετε πιστοποιητικό καταλληλότητας. Μην ανησυχείτε. Ο ψυχολόγος του σχολείου, ο Παύλος, ήμασταν μαζί στο ΚΚΕ. Μου έχει δώσει τις καλύτερες συστάσεις για εσάς. Και έτσι νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία, θαυμάσια. Ρωτήστε μας ό,τι θέλετε. Τυπικά πράγματα. Καταρχήν, την οικογενειακή σας κατάσταση, την οικονομική σας κατάσταση και φυσικά το ψυχολογικό σας προφίλ. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την οικονομική μας κατάσταση. Ο Μάκης μου έχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων και πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ είμαι καθηγήτρια στο σχολείο. Ωραία. Είμαστε παθιασμένοι με τη δουλειά μας. Ναι. Εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ στο συνεργείο είμαι. Εδώ στο σπίτι ερχόμαστε ίσα-ίσα για ένα φαγητό και έναν ύπνο. Όχι. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι παλιά καθηγήτρια και είμαι και υποδιευθύντρια στο σχολείο, έχω κάποια προνόμια. Δουλεύω 21 ώρες την εβδομάδα. Και έπειτα Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, διακοπές κάνουμε μαζί όλη η οικογένεια. Ωραία. Μεταφορέ ο Σπύρος. Έλα, γόρι μου εδώ. Έλα, σιγά-σιγά. Έλα, τα ανέφερα. Ακίνητο για 2 λεπτά. Συνεχίζουν το ταξίδι. Πολύ ωραία. Μίτσο μου, ο γιος μου. Αγόρι μου, τι έπαθες? Γεια μου, τι έγινε πάλι? Α, ψυχή μου, δεν έχεις πειρατό, γιατί είσαι έτσι χάλια? Ζαλίζομαι. Γιατί, Σπύρο, τι έγινε? Τι να γίνει, Βίκη μου, τα γνωστά. Ποια γνωστά? Έλα, μαμά, πήγαινε με μέσα, όλα γυρίζουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, με συγχωρείτε να παίρνει αυτό το παιδί μια στιγμή. Ποδό ευθεία. Ωραία. Γεια, Σπύρος. Πέρσα. Δεν πειράζει. Του βρήκα έξω από την πόρτα του μπαρ. Έκαμε εμετό. Χάλια. Πίνουν, δεν ξέρουν πώς πίνουν. Τρομερό πράγμα. Παιδιά είναι, καταλαβαίνετε. Στην ηλικία τους κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Μέρα παραμέρα έτσι μας τον εφέρνουν. Ναι, έτσι είναι. Το κακό είναι ότι νομίζουν ότι διασκεδάζουν. Δεν είναι διασκέδαση. Πίνουν και μετά χουφτώνονται και παλαμουτιάζονται. Βέβαια, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μπερδεύονται σχετικά με το καλό και το κακό.
Αν όμως έχουν το καλό παράδειγμα μέσα στο σπίτι τους, τότε όλα διορθώνονται. Να το καλό παράδειγμα. Ο Μάκης. Ο Μάκης δεν πίνει ποτέ μέσα στο σπίτι και μπροστά στο παιδί. Θέλει να πει, έρχεται εκεί στην πιρερία που έχουμε τον αδερφό μου, πίνει καμιά σαρανταριά μπύρες τζάμπα και μετά δεν μπορεί να φύγει και κοιμάται εκεί μέσα 3-4 μέρες. Εμείς δεν έχουμε συναγερμό. Το Μάκη έχουμε. Τι μου λέτε. Εγώ είμαι υπεύθυνο άτομο. Θες να πεις, κύριε, έξω από το σπίτι. Και ως υπεύθυνο άτομο που είμαι, τις ρίχνω και τις πάπες μου. Δεν θα μου γίνει εμένα ο γιος μου ρέμπελος. Μέρα παραμέρα θα το φάει το μπερτάκι του. Λυκάκι μου! Τι μου κάτι θα τον πείραξε, δεν ξέρω. Μήπως θέλετε να σας φέρω ένα ποτάκι. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω ποτέ ενοπνευματώδη ποτά στο στόμα μου. Μαμά! Παιδί μου, έρχομαι. Με συγχωρείτε λίγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάλι με το θα κάνει. Μαμά, πίνεις έτσι. Δεν με πειράζει, αλλά είχαμε κανονίσει να πάμε για πιπίνια. Τι εννοείτε, κύριε, όταν λέτε πιπίνια? Δεν ξέρεις τι είναι τα πιπίνια. Πιπίνια είναι καταρχήν στην ηλικία του παιδιού. Βλέποντας αυτό το παιδί, με τι κάνει παρέα. Με τρυφερούδια της κατσικορίτσια εκεί πέρα να τα βάζει κάτω πιπίνια. Εγώ με το γιο μου πάμε για γκομενάκια. Ο πατέρας με το γιο. Κάτι κάνουν να πούμε. Άλλοι πάνε για ποδόσφαιρο, άλλοι πάνε για κυνήγι, άλλοι πάνε για ψάρεμα. Εμείς πάμε για γκομενάκια. Για γκομενάκια. Βικάκι μου. Εντάξει, εντάξει. Όλα υπό έλεγχο. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να μας ρωτήσετε? Δεν νομίζω ότι θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω αρκετά στοιχεία για να κάνω την αναφορά μου. Μα δεν μιλήσαμε πολύ. Μήπως χρειάζεται κάποια επιπλέον στοιχεία να σας δώσουμε? Υπάρχουν κι άλλα σαν και αυτά που άκουσα. Αφήστε. Τα έχω εμπεδώσει όλα. Μάλιστα. Πότε μπορούμε να έχουμε την απάντηση? Σύντομα. Πιο σύντομα δεν γίνεται. Ευχαριστούμε. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Στο καλό να πάτε, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Στο καλό να πάτε. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Στο καλό. Βρε παιδιά, πολύ βιαστικά δεν έφυγε. Μην ανησυχείς, Βικάκι μου. Όλα θα πάνε μια χαρά. Όλα μια χαρά. Αγάπη μου. Ρε μαμά, έλα. Παιδί μου. Μπράβο ρε Μάκη, τα καταφέραμε, επιτυχία. Καλά που δεν μας πήραν και το Μίτσο. Και εμένα δεν με κλείσανε μέσα και εγκατάλειψαν ελίκου. Πιούμε καμιά μπύρα. Εδώ μέσα. Μέχρι το μεθυσμένο μου παρίστα να καταλαβαίνεις. Είπα και εγώ, γιατί σηκώθηκε και έφυγε τόσο γρήγορα η γυναίκα. Και ο Σπύρος το κόλπο, δεν το πιστεύω. Ολόκληρη συνωμοσία. Με το που έφυγε, ο Μίτσος μια χαρά σηκώθηκε και βγήκε. Νόμιζα να δεν το καταλάβαινα. Εντάξει, μην ανησυχείς. Μίλησα στον Παύλο να τη εξηγήσει και να την ξαναφέρει. Μα τι να την ξαναφέρει, Βρελένη, θα μου κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Δεν το θέλουν αυτό το παιδί. Προφανώς, αλλά δεν τολμούσαν να το πούν. Μα γιατί? Εγώ είμαι τόσο ανοιχτός άνθρωπος. Καλά. Λοιπόν, εγώ πάω στο σπίτι γιατί θα έρθει μια νύφη για το Σπύρο και πρέπει να τη κάνουμε καλή εντύπωση πριν τη φλασάρουμε το γαμπρό. Ελένη, δεν μου απάντησες. Δεν θα μαγειρέψω κάτι, δεν θα τη βγάλω τη γυναίκα τίποτα. Ελένη! Τι κάνεις εκεί? Βάζω παγίδα για το ποντικάκι που παίρνει χρήματα χωρίς να με ρωτήσει. Όποιος πάρει αυτό το χαρτονόμισμα θα βάψει στα χέρια του μπλε. Χάσαν πάλι λεφτά. Ένα πεντάρικο που είχα πάνω στο κομμωδίνο. Μάλιστα. Άρα οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι όχι πέντε αλλά έξι. Αλλάζουν τα δεδομένα, Αμάντια τόσα ρούχα, ούτε στρατόπεδο να είμαστε εδώ μέσα. Περιμένουμε κανένα. Μαμά, σε παρακαλώ, τάισε τα παιδιά, αλλά ήσυχα, εντάξει. Μα ποιος θα έρθει? Τι να σου λέω τώρα. Είναι μια υποψήφια νύφη για τον αδερφό μου τον Σπύρο και θέλω ησυχία. Υποψήφια νύφη. Θέλει και νύφη ο γεροξεκούτης. Δεν καταλαβαίνω, βρε παιδί μου. Γιατί ένας άντρας μπορεί να παντρεύεται μέχρι τα 100 και όταν μια γυναίκα τέλος πάντων κάπως μεγαλούτσε και αποφασίζει να παντρευτεί, γελάνε όλοι. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αδικία δηλαδή. Να σας συστήσω. Η Πέρσα είναι η κοινωνική λειτουργός που έρχεται και προσέχει τη γλυκιά μου τη Μανουλίτσα. Α, χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Χάρηκα πολύ, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Λοιπόν, σερβιριστείτε καφέ και εγώ πάω να ετοιμάσω finger food. Καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό σπίτι, δικό σας? Ναι, ναι, δικό μου. Χαριτωμένο σπιτάκι είναι, συμπαθητικό. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Ο αδερφός μου μου το έδωσε. Βέβαια. Ο αδερφός μου, ο Σπύρος, ο γνωστός αυτός ανοιχτοχέρης. Μου λέει, αδερφέ, πάρ' το εσύ το σπίτι που έχεις ανάγκη γιατί έχεις τώρα οικογένεια. Εγώ, όταν παντρευτώ, θα χαρίσω στη γυναίκα μου ένα παλάτι. Είπε ο Σπύρος, ο γνωστός ανοιχτοχέρης. Πόσα παιδιά έχετε? Έχω τρία υπέροχα αγόρια. Υπέροχα αγόρια και δύο απ' τα άλλα. Δύο κορίτσια. Εμένα με συγχωρείτε γιατί ακούω σφυρίζει ο φούρνος. Θαυμάσια παιδιά, ε. Είναι τα νύψια του αφεντικού.
Γιατί φοράτε μαύρα? Ποιον χάσατε? Κανένα. Τώρα θα χάσουμε αυτόν που κλέβει χρήματα από το σπίτι. Τα κορίτσια το κάνουν σίγουρα. Οι γυναίκες προέρχονται από τις φυλές που κατοικούν στην κύλη γη. Τι πράγμα? Όπως ξέρουμε όλοι. Στο εσωτερικό της γης υπάρχει μια χάλκινη σφαίρα, η οποία είναι επιστρωμένη με στερεό έδαφος. Η σφαίρα αυτή έχει δύο μεγάλα ανοίγματα στους πόλους, μέσω των οποίων περνάει ο ατμοσφαιρικός αέρας. Υπάρχουν επίσης και 72 σφραγισμένα ανοίγματα. Ορίστε. Τι να σας πούμε κι εμείς. Οι γονείς μας τα μάθαν όλα. Ξέρετε, είμαστε όλοι η οικογένεια οπαδοί. Δεν στο είπα, δεν στο είπα. Είναι όλοι βαμμένοι γάβροι. Γι' αυτό δεν μιλάμε τόση ώρα. Στο σαλόν είναι μια γυναίκα που πρέπει να την εντυπωσιάσουμε. Και πώς βρέθηκε το μελάνι στο ρούχο μου? Εγώ τα υπόλοιπα ρούχα μαζέψα, τίποτα άλλο δεν έκανα. Τι, το χαρτονόμισμα, το βαθαίνω. Το χαρτονόμισμα που έχεις μαρκάρει με μελάνι χάθηκε. Το χαρτονόμισμα. Τι θέλετε να πείτε? Θέλετε να πείτε κάτι? Εγώ μέσα εδώ με δούλα σας. Σας σιδεράνω, σας πλάνω, σας μαγειράβω και εσείς με κατηγορείτε. Με κατηγορείτε και από πάνω. Αχ, βάσανα σε αυτό το σπίτι, βάσανα. Βάλτε και να μην μιλάει. Αχ, κατηγορήστε με, κατηγορήστε με. Η γιαγιά ήταν τελικά ο κλέφτης. Αυτό σας λέγαμε για τις γυναίκες. Τις βασανίζουμε μια φορά τη βδομάδα για να συμμορφωθούν. Μερικές φορές και δύο. Και ο θείος? Εκείνος κι αν είναι βαμμένος. Βάφεται ο θείος? Βαμμένος με το ποδόσφαιρο. Δεν έχει χάσει αγώνα. Σε αυτό δεν ήμασταν. Εδώ είσαι, ρε. Ρε εσύ. Εδώ είσαι, ρε. Έλα, έχουμε γίνει ορλιάδα, ρε. Θα πάμε για πιπίνια με το θείο. Καλησπέρα. Μπορώ να σου πω? Πώς τολμάς και μου μιλάς σήμερα που είναι Παρασκευή? Οι γυναίκες σε αυτό το σπίτι μιλάνε μόνο Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι. Η μεγάλη μου η αδερφή δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατωτερότητα της γυναικείας φύσης, η καημένη. Γνωρίσατε λοιπόν τα αγόρια μου. Εξαιρετικά αγόρια, εξαιρετικά παιδιά. Διαβαστερά, μελετηρά και κυρίως σεμνά. Κάθε κυριακή τα στέλνω στην εκκλησία και κάνουν τα παπαδάκια. Να! Μπήκα, ήρθα να με. Α, να ο γαμπρός! Εσείς, τι έγινε, μας τελειώσαν τα πιπίνια και τώρα την πέφτουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες? Τι λες, βρε Πέρσα, ο Σπύρος είναι θεός? Φυσικά! Ο θεός της τύφλας και των πιπινίων! Γιατί με έφερες εδώ για να με κοροϊδέψεις? Τι είστε, μωρέ, οικογένεια τρελών είστε? Εμένα μην με ανακατεύετε. Φεύγω. Από τώρα. Μην τυχόν και τολμήσεις να με ξαναφωνάξεις για τη μητέρα σου, θα σε καταγγείλω! Εμένα! Γιατί έφυγε η γυναίκα? Τι της κάνατε? Τι της κάνατε? Τελικά σε αυτό το σπίτι κατεμιά το έχω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να σταυρώσω μια γυναίκα. Εμείς σου στεμέρε, τι της κάνατε ρε της γυναίκας? Τίποτε ρε πατέρα. Απλά δεν θέλαμε να υιοθετήσετε κι άλλο παιδί. Και μάλιστα και νεζάκι. Κάτι έπρεπε να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι, αλλά εγώ για νύφη την έφερα. Για νύφη? Η δικιά μου η μαμά ήθελε και νεζάκι. Μα πού πήγε η κυρία? Άστο, Ελένη, μάστο. Χάλασε και αυτό το προξενιό. Oh. Ορίστε. Δεν ήταν ανάγκη, Σπύρο μου. Χαλάλη σου, κούκλα. Μπάχαλο τα κάναμε. Μα να μην σταυρώνει η γυναίκα αυτός ο άνθρωπος. Τι ατυχία ήταν. Τι ξάπλωσες εσύ, άσκοφε. Αυτό φοιτητικό, εγώ το άλλο. Ξοδεύτηκε πάλι ο θείος. Και πού να ξέρω εγώ ότι πρόκειται για την ίδια κοινωνική λειτουργό. Μία υπάρχει σε όλη την Αθήνα. Ένα όνομα να λέγαμε, θα το καταλαβαίναμε. Δεν του κάθε τίποτα του καημένου του Σπύρου. Εντάξει, μωρέ, μην κάνεις έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Όλο και κάτι μπορεί να προκύψει. Δεν τον πήραν και τα χρόνια. Ναι. Να σου πω, πιστεύεις ότι πραγματικά εδώ μέσα μας λείπει ένα μωρό? Αυτό που πραγματικά μου λείπει τώρα είναι μια αγκαλίτσα. Έλα το μωρό μου, έλα το μωρό μου. Το κορίτσι μου. Είναι σίγουρο ότι η Ιφηγένεια τα πήρε τα χρήματα ή να συνεχίσει το τσανακρίσεις? Ναι, σταμάτα τσανακρίσεις και κάνει αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα είπαμε. Δεν μπαίνει σήμερα, είναι Παρασκευή. Εδώ μέσα οι άντρες παίρνουν μόνο Τετάρτη και Κυριακή. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί λέγαμε βλακίες κάτω για να διώξουμε την κοινωνική λειτουργό. Α, ναι. Και έφυγε επειδή με πρόσβαλες? Σε πρόσβαλα?
Δεν κατάλαβα ότι σε πρόσβαλα. Νόμιζα πως τα καταλάβαινες. Τι να καταλάβω, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κοίτα, συγγνώμη, Ευάκη. Χίλια συγγνώμη. Νόμιζα πως είχε έρθει να ελέγξει την κατάσταση στο σπίτι. Γιατί να ελέγξει την κατάσταση στο σπίτι? Γιατί επίσης νόμιζα πως ο πατέρας μου και η μητέρα σου θέλανε να υιοθετήσουν μια κινεζούλα. Έλα μου. Έτσι είχα καταλάβει. Αλλά μάλλον κατάλαβες λάθος, ε. Μάλλον ναι. Ωραία. Θες τίποτα άλλο? Ναι, θέλω. Θέλω να σου διαβάσω κάτι στίχους, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Για πες. Σου έχω κρυμμένα δύο φιλιά, ποτέ δεν θα στα δείξω. Είναι δικά σου με μια αγκαλιά, που ποτέ δεν θα σε σφίξω. Σου έχω κρυμμένους δύο καημούς, δεν φαίνονται, πονάνε. Και για να γιατρευτούν, ένα σου βλέμμα αναζητάνε. Έχουν βγει κάτι άλλοι πάρα πολύ ωραίοι στίχοι. Θέλεις να σου πω? Για πες. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από όσο ονειρεύεσαι, πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Τι κάνεις? Χατζηγιάννης, hello. Καλά παιδιά, δεν πάει άλλο. Την έτριψα μόνο τα απορριπαντικά. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό το μελάνι. Καληνύχτα, κορίτσια. Gute Nacht. Τι είπατε αυτός και έφυγε έτσι? Ξέρω εγώ, παιδεύεται εκεί με κάτι στίχους. Μουσική σε κάτι στίχους. Θέλεις να ακούσεις? Καλά παιδάκι, με τη μουσική ασχολείσαι μέρα που είναι. Αύριο δίνουμε δίκιο και πολιτικούς θεσμούς, το ξέχασες? Έχω έμπνευση. Δεν αφήνεις την έμπνευση. Να σου πω μία ερώτηση, σως, μπας και γράψεις αύριο. Λοιπόν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Α. Προεδρική δημοκρατία. Β. Συνταγματική δημοκρατία. Γ. Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία ή Δ. Λαϊκή συνταγματική δημοκρατία. Και όταν έχω έμπνευση, πρέπει οπωσδήποτε να γράψω ένα τραγούδι. Α, δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα. Μάρκο μου, αν δεν γράψεις τις σωστές απαντήσεις αύριο, το καλοκαίρι αντί να πας διακοπές, θα κάνεις φροντιστήριο. Δεν είναι άδικο? Άδικο. Μόνο άδικο είναι. Αυτό δεν το θέλει ούτε Θεός. Ωραία. Αφού δεν το θέλει ούτε Θεός, θέλεις να διαβάσουμε? Μαζί. Μαζί, γιατί μόνο σου προκοπή δεν βλέπω. Θέλω. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι για τη θανατική ποινή. Η θανατική ποινή. Τι σου θυμίζει, ε? Επιβάλλεται μόνο εν καιρό πολέμου, σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, για κακουργήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο. Ο πόλεμος. Ο πόλεμος, ναι. Μην νομίζεις. Και ο έρωτας πόλεμος είναι. Ναι. Διότι αν δεν είναι ο έρωτας πόλεμος, τότε τι είναι? Πόλεμος με τον εαυτό μας. Μέρα νύχτα να έχεις αμφιβολίες. Αν σε θέλει ή όχι. Δίκιο και πολιτικούς θεσμούς δίνουμε ή πήγηση. Κι αν έχω κάνει ένα έγκλημα στον πόλεμο αυτό. Άντε πάλι με τους στίχους. Να σου πω την κατηγορία που θα μου απαγγείλουν όταν κάτσω στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πες την, να τελειώνουμε. Να στην πω? Πες την. Είσαι σίγουρη? Γιατί θα πονέσει? Μπορεί να πονέσει λίγο. Πες την. Στη λέω. Εδώ είστε. Τι κάνετε? Ανεχόμαστε τους ηλίθιους. Διαβάζουμε δίκαιο και πολιτικούς θεσμούς. Λέμε τώρα. Μωρέ, ποιος τους σχέζει τώρα το δίκαιο και τους πολιτικούς θεσμούς? Εδώ και για το κόσμος. Ρε παιδιά, την είχα έτοιμη, έτσι. Και όταν λέμε έτοιμη, πανέτοιμη. Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό. Για τη Λούλη μιλάμε. Για ποιαν άλλη? Της είχα πει εκεί πέρα όλες αυτές τις βλακίες που λέμε για να ρίξουμε τις γκόμενες και την είχα έτοιμη. Ναι, και ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν της τα έλεγα, κοίταζα μια άλλη. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό? Της λέω, μωρό μου, σε θέλω πάρα πολύ. Αχ,
ξενοδοχείο. Δεν σε έχει βρει κόμενο. Αυτό είναι. Έχει βρει κόμενο. Και διστατώνει κιόλας. Αχ, πάω να προλάβω. Τι να προλάβω. Ότι προλάβω. Τι θα κάνετε σήμερα, κυρία Στασλίδου? Θα κάνω αρωματοθεραπεία, περιποίηση προσώπου, peeling και μασάζ με τον ωραίο τον Πέτρο τον ψηλό. Δεν έχει έρθει ακόμα. Να του τηλεφωνήσετε να έρθει. Όπως επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Μαμά, τι κάνεις εδώ, μου λες? Ελένη, εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ, εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ μαυρίζω, τι έτσι θα βγω στην παραλία, άσπρη. Μαυρίζεις κάτω από την ομπρέλα και ντυμένη? Κάνω μια γενική περιποίηση μασάζ, ένα γενικό ρεκτιφιέ τέλος πάντων. Α, γι' αυτό βούταγες τα λεφτά από το σπίτι, ε? Σιγά μου, ρε, την περιουσία, πώς κάνετε έτσι, σιγά το ποσό. Και γιατί δεν ξοδεύεις τα δικά σου, μου λες? Γιατί τώρα τελευταία έχασα πολλά στον μπρίτζ. Αχ, δεν τα ακούω αυτά που ακούω. Έλα, μωρέ, μην κάνετε έτσι, μην κάνετε έτσι μαζί σας, θα τα πάρετε. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Ας με λυπηθεί κάποιος. Μόνο εγώ θα σε λυπηθώ, μωρό μου. Ξάπλωσε, χαλάρωσε. Κάνε επιτέλους κάτι για τον εαυτό σου. Και μη σκέφτεσαι τα έξοδα. Κερνάω εγώ. Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι. Θα βουτήξω. Μύρισε καλοκαίρι.